Dexy, Lavan Meros, Raymond Cochrane, Carrie Moore, Brent Thompson, Walter, Swinburne, Dimitrakis Chakalis, Κόκος Νικολάου, Ηλίας Ανδρέου και Γάμμα Ιωάννου. Στον χώρο του υποδρόμου οι άμαξες του Ηλίας Beach Hotel παρελάβουν, δημιουργώντας μια εξαιρετική γιορταστική ατμόσφαιρα για τα 50 χρόνια της Λέσχης Υποδρομιών Λευκωσίας. Είναι 22 Ενδεκάτου του 1986, η πρώτη μέρα του All Star Shows. Επίσης, οι άμαξες του Ηλίας Beach Hotel στον χώρο επιδείξεως των αλόγων, αντίγες από την Αγγλία, πίνακας αναβατών της πρώτης υποδρομίας για καθαρόμους ύπους τριών ετών και εκτομίες θα διαγωνιστούν στα 1200 μέτρα. Βλέπουμε τον κύριο Τάκη Χριστοφίδη, τον κύριο Θάσον να επιθεωρούν τις άμαξες. Τώρα αριθμό ένα ο Μαϊπάλ, 4 ο Σόλωνας, αριθμό 3 ο Wild Boy, 2 Ντορέλο, τα 4 άλογα που θα διαγωνιστούν στην πρώτη υποδρομία. Εδώ για τον Wild Boy ο Ροδής Κυριάκους των Βάσων Ευσταθίου, ο Πίχατζη Βασίλης για τον Σόλωνα στο Ζιντήλι, ο κύριος Σακαλής με τον Παλάλα δίνει τις οδηγίες στο Γάμμα Δημοσθένους για τον Μαϊπάλ πίσω από την άμαξα. Εδώ ο Άγκης στον Άντρο Μιτσίδη αντί στον Πι Νικολάου, ο οποίος δεν έκανε τα βάρη, δίπλα υποδρομιάρχης. Εδώ στην κίνηση και με το start ο Wild Boy προσπαθεί να οδηγήσει, ενώ από την εξωτερική βλέπω τον Ντορέλο. Ντορέλο, ο Σόλων είναι τώρα που οδηγεί. Ντορέλο και ακολουθεί ο Wild Boy, My Paul και τελευταίος είναι ο Σόλων. Ντορέλο πάντοτε. Ντορέλο is leading the race. Ντορέλο, Wild Boy, My Paul and Solon. Ντορέλο still leading another furlong. Ενώ Ντορέλο στην τελική ευθεία είναι πρώτος, στη δεύτερη θέση είναι Wild Boy και ο My Paul στην τελική. Πάντοτε ο Ντορέλο και ο Wild Boy. Ντορέλο is leading the race. Ντορέλο και η δεύτερη θέση τώρα είναι ο Σόλων. Ντορέλο, Σόλων, My Paul και Wild Boy. Ο Ντορέλο νικητής της πρώτης υποδρομίας με τον Άντρο Μιτσίδη στη δεύτερη θέση, ο Σόλωνας στην τρίτη ο My Paul και τελευταίος ο Wild Boy. Και βλέπουμε εδώ τον Ντορέλο με τον Άντρο Μιτσίδη με χρόνον 1.14.64. Έναν προϊόν του Αδάμ και της Ντορελίνας. Ο προπονητής του, ο Άγης Χαραλάμπους, ο ιδιοκτήτης του, ο κύριος Μιχαηλίδης,
Και ο Ντορέλο οδηγείται στον χώρο του ζυγιστηρίου, έχει πληρώσει το απλούν 25 σεντ και το δίδυμα με το σόλωνα 1 λίρα και 10 σεντ. Αρκετά ευχαριστημένος ο κύριος Μιχαηλίδης, χαϊδεύει το άλογο του. Ο Σόλων στην δεύτερη θέση. Τρίτο βλέπουμε το MyPal. Ο πίνακας αναβατών της δεύτερης υποδρομίας, Κυπριακή P2 ετών Maiden, με τον αριθμό 1 ο Challenger, θα διαγωνιστούν στα 1000 μέτρα. Τον αριθμό 4 η Lovely Night. 5 η Λαμπριάνα διαγωνίζεται για πρώτη φορά του P Better και της Σωτηρούλας. 6 η Regency. 3 η Loving Rose διαγωνίζεται για πρώτη φορά του Say Yes και της Hawaii Rose. 2 η Ασυνέθη. 3. Εδώ βλέπουμε τον προπονητή και τον ιδιοκτήτη της Λαμπριάνας να δίνουν τις οδηγίες στον Μαρτίνες, ο κύριος Παπαγεωργίου με τον Μάκη Νεοφύτου για το Challenger στο Τσανάκαν, ο κύριος Θεοχάρους για την Loving Rose στον Ζιντήλη με τον Πάπα Προδρόμου. Και τον κύριο Αναστασίου. Ο Αλέξης Γεωργίου για τη Lovely Night στον Κούγκαν, ο Πίχατζη Χριστοδούλου για τη Ρίζεση στο Μιτσίδη. Και για την πρώτη υποδρομία του All Star Show την Τρίτη, βλέπουμε εδώ τις άμαξες μέσα στο Στίβον για το έπαθλον της Τραπέζης Κύπρου. Θα διαγωνιστούν στα 1600 μέτρα, είναι καθαρό ημίπη, 3 ετών, νικητές 2 μέχρι 4 υποδρομιών. Χρηματικών έβαθλων 4.250 λίρες. Και εδώ οι αναβάτες που θα λάβουν μέρος στο All Star Show. Στην πρώτη άμαξα βλέπουμε μαζί τους πρωταθλητές μας, Σακαλίν και Κόκο Νικολάου. Στην δεύτερη άμαξα βλέπω τον Ήλιον Ανδρέου με τον Γάμμα Ιωάννου και τον Μουρ μαζί του στην ίδια άμαξα, ενώ στην τρίτη άμαξα βλέπουμε τον Κόχρεϊ, τον Τόμψον και τον Σουίμπερν, ο πίνακας αναβατών της τρίτης υποδρομίας, της πρώτης για το All Star Show. Με τον αριθμό 2 είναι ο Πουρκουντής. Με τον αριθμό 7 η Διάνα μου. Τρία ο Τράσμι. Ο Γενικός Διευθυντής της Λέσχης Υποδρομιών, ο κύριος Καζαμίας, στο βάθος πίσω τα κύπελλα που θα δοθούν για την πρώτη υποδρομία του All Star Show. Ο Δόκτωρ Χατζικώστας, ο προπονητής, ο Μιχαλάκης Σιωκαλής. Με τον αριθμό 1 η Lady Αναστάζια. Ενώ βλέπουμε τώρα τους αναβάτες που λαμβάνουν μέρος στο All Star Show. Απουσιάζει ο Γάμμα Ιωάννου λόγω του ότι τα άλογα είναι μόνο 7, ο Κόχρεϊ με τα χρώματα του Trust Me, ο Μουρ με τα χρώματα της Lady Αναστάζιας, της Μις Νανά, συγγνώμη, ο Σουίμπερν, και εδώ βλέπουμε
τον κύριο Τάκη να δει τις οδηγίες για τον Χριστόδουλο στον Τόμψον, για τον Πουρκουντίνο κύριο Γεωργιάδη στον Ηλίαν Ανδρέου, για την μια μιλιώτησα ο κύριο Καζαμία στον Δημητράκη με τον αριθμό 5 ο Χριστόδουλος, για την Διάναμο Σημεού στον Κόκο Νικολάου, για την Μίσνανα στον Σουίμπερν ο κύριος Λαρτίδης με τον αριθμό 6 η Μίσνανα, 4 η Μιαμιλιώτισσα, ο Μίτσος για τον Τράσμι στον Κόχρη με τους κύριους Οδυσσέως, Αναστάζια. Πάντοτε η Μιαμιλιώτισσα. Μιαμιλιώτισσα Μισνερά Φάσμι. Μιαμιλιώτισσα Μισνερά. Μιαμιλιώτισσα followed by Μισνερά Φάσμι Διάναμο Χριστόδουλος Πουρκουντής Ελέιδη Αναστάζια. Μιαμιλιώτισσα Φάσμι. Θάσμη και Μιαμιλιώτισσα. Ο Θάσμη τώρα επιτίθεται από την εσωτερική και οδηγεί την υποδομία. Θάσμη, Μιαμιλιώτισσα. Θάσμη, πάντοτε. Θάσμη, Λίδικ Βεβαίης. Μιαμιλιώτισσα. Διάναμο Χριστόδουλος. Θάσμη, Μιαμιλιώτισσα. Χριστόδουλος, Διάναμο. Θάσμη, τελική ευθεία. Πάντοτε μπροστά. Trust me, leading the straight, trust me, and Christoulos to lead Anastasia. Trust me, Senator Olivia Archibitos, and on a very good evening at the lead Anastasia, Diana Girozzi Dolirimo, or trust me, lead Anastasia, Christoulos, Emiliotissa, Purubundis. Με μια επίδειξη αναβάσεως από τον Κόχρεϊ, ο Τράσμι νικητής της πρώτης υποδρομίας του All Star Show, με δεύτερη τη Lady Αναστάζια, στην τρίτη θέση των Χριστόδουλων και στην τέταρτη τη Μιαμιλιώτισσα. Οι τρεις πρώτες νίκες από τους Άγγλους και βλέπουμε εδώ τον Τράσμι με τον Κόχρεϊ με χρόνια 42-77 με τους προπονητές του, τον Μίτσον Κερτίλ, οι οποίοι τον συγχαίρονται, ο κύριος Ηρακλέους. Ο κύριος Βάσος Οδυσσέος, ο κύριος Νίκος, ένας πολύ διαφορετικός Τράσμι, ο οποίος δεν είχε πάρει την πρωτοπορία από την αρχή και στα 3,5 φέρλονγκς πέρασε την Μιαμιλιώτισσα από την εσωτερική και κέρδισε με έναν πολύ εύκολο τρόπο τους αντιπάλους του. Βλέπουμε τον κύριο Βάσον Οδυσσέος τώρα. Πρόεδρος των ιδιοκτητών του ελληνικού υποδρόμου φωτογραφίζεται μαζί με το Τράσμι. Ο κύριος Γιώργος Οδυσσέος και ο, βλέπουμε τον Κόχρεϊ να ξεσηλώνει το Τράσμι στον χώρο του ζυγιστηρίου. Έχει πληρώσει το απλούν 55 σέντ και το δίδυμο με την Lady Αναστάζια 1 λίρα και 70 σέντ. Μαζί φωτογραφία ο κύριος Νίκος Οδυσσέος με έναν εξαίρετο αναβάτη, τον Κόχρεϊ.
ενώ ο Μίτσος χαϊδεύει τον Τράσμι. Το κύπελλο που σε λίγο θα ανήκει στον κύριο Οδυσσέος μαζί με το έπαθλον του νικητού 2.550 λίρες, ενώ έχουμε τον πίνακα αναβατών της τέταρτης υποδρομίας με τον αριθμό 2 είναι η Αλάσκα, είναι η Κυπριακή π' δεύτερης και τρίτης κλάσης, θα διαγωνιστούν στα 1.600 μέτρα, τον αριθμό 6 ο Φερνάντο. Έναν η Μίστε Κλίτσα. Τέσσερα ο Κότσος. Ο προπονητής της Μίστε Κλίτσας μαζί με τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Πετρούτσον, δίνει τις οδηγίες στον Αρχιβιάδη Νικολάου για την Αλάσκα, στον Μαρτίνες, ο κύριος Πούτρος με την Τζοάννα Ντότ, ο κύριος Βατιλιώτης με τον Μάκη Νεοφύτου στο Τσανάκα για τον Φερνάντο. Για τον Μαύρο Οθέλο, ο κύριος Κατσαρός με τον Πίο Νουφρίου στο Βάσο Ευσταθίου. Και πίσω για τον Κότσον στο μαθητευόμενο Σαΐλαν, ο οποίος τρέχει για πρώτη φορά. Πέντε ο Μαύρος Οθέλος. Και η απονομή του επάθλου στον κύριο Φάσον Οδυσσέος από τον Γενικό Διευθυντή της Τραπέζης Κύπρου για την νίκη του Τράσμι με τον Κόχρεϊ. Ο κύριος Γιώργος Οδυσσέος μαζί με την εγγονή του και ο Βασίλης, ο γιος του Μίτσου, ο πιο φανατικός οπαδός του Τράσμι, ποζάρει μαζί με το κύπελλο. Always Mavrostelos followed by Alaska, Mr. Glitza. Mavrostelos, Alaska and Mr. Glitza. Και η Mr. Glitza τώρα πλησιάζει και σχεδόν συνελβάζει με τον Mavrostelos. Ο Mavrostelos, με συγχωρείτε, η Alaska σχεδόν συνελβάζει με τον Mavrostelos. Μαύρος Οθέλος και η Αλάσκα. Και επιμένει ο Μαύρος Οθέλος και εξακολουθεί να οδηγεί η Αλάσκα. Παρόλο που την βλέπω να μας συμβαίνεται, είναι στη δεύτερη θέση, τρίτη είναι η Μίστο Κλίτσα. Φερνάντο και τελευταίος είναι ο Κότσος. Τελική ευθεία και Μαύρος Οθέλος. Τελική ευθεία και Μαύρος Οθέλος. Μαύρος Οθέλος. Μαύρος Οθέλος και η Αλάσκα. Μαύρος Οθέλος και η Αλάσκα. Και ο Μαύρος Οθέλος εξακολουθεί να οδηγεί παρά την πίεση της κυρίας Αλάσκας και κερδίζει ο Μαύρος Οθέλος και την Αλάσκα στη δεύτερη θέση, τη Μίστε Κλίτσα, τον Κότσο και τον Φερνάντο. Μαύρος Οθέλος, νικητής της τέταρτης υποδρομίας, με δεύτερη την Αλάσκα, στην τρίτη θέση τη Μίστε Κλίτσα και στην τέταρτη τον Κότσο. Εδώ βλέπουμε τον Μαύρον Οθέλων με έναν καταπληκτικό Βάσον Ευσταθίου με χρόνον 1.43.94. Πολύ ωραία η ανάβαση του Βάσου στον Μαύρον Οθέλων, ο ιδιοκτήτης του, ο κύριος Κατσαρός. Αρκετοί οπαδοί του Μαύρου Οθέλου. Και ο Μαύρος Οθέλος οδηγείται στο χώρο του ζυγιστηρίου, έχει πληρώσει το απλούς 40 σέντ και το δίδυμο με την Αλάσκαν 25 σέντ.
Βλέπουμε τον Βάσο που ετοιμάζεται να τον ξυσελώσει. Προπονητής του, ο οποίον Φρύου. Ο πίνακας αναβατών της Πέπτης Υποδρομίας και δεύτερης για το All Star Show για το έπαθλον Υποδρομιακής Αρχής Κύπρου με τον αριθμό 4 Ιγκάλι Ιγκάλι. Πέντε η Μίση Ολυμπία θα διαγωνιστούν για έναν έπαθλον 4.200 λιρών. Με τον αριθμό 3 ο Παλικαράς. 7 ο Ζωροάστρης. Η Κρήτη Κοπούλα με τον αριθμό 8 έχει διαγραφεί και της ο Γάμμα Ιωάννου θα μείνει πάλι χωρίς ανάβαση. Με τον αριθμό 2 ο Big Ben. Έξι ο Σάρος. Έναν η Loving Lisa. Ο μεγάλος ιδιοκτήτης κύριος Ηλίας Ονουφρίου, ιδιοκτήτης του Ηλίας Peace Hotel που έχει φέρει όλες τις άμαξες των χώρων του υποδρόμου. Εδώ βλέπουμε τον Dr. Palman να δίνουν τις οδηγίες των Κόκο Νικολάου με τον Πάπα Ιωάννου και Πετρούτσο για τον Big Ben. Ο κύριος Ηλίας Ονουφρίου για την Loving Lisa μαζί με τον Αντώνη Χατζιπανέης, τον Ηλίαν Ανδρέου. Ο Μάκης Νεοφύτου για τον Πάλι Καράν στο Μουρ με τον κύριο Σεργίδη. Ο Μίτσος για τον Σάρον στον Κόχρη με τον κύριο Τσατάλα. Ο κύριος Παλάλας με τον Σακαλίν στον Σουίμπερ για την Μις Ολυμπία. Ο Κάπα Παράσχου για τον Ζωροάστριν στον Δημητράκη Σακαλίν. Ο Αλέξης Γεωργίου για την Κάλιν Κάλι στο Τόμσον με τον κύριο Σάιλο. Δέγαλο, εδώ έχει κίνησης και την κούρσα βλέπω να οδηγεί η Μις Ολυμπία. Ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Σάρος. Μις Ολυμπία και Σάρος. Ο Παλικαράς. Πάντοτε Μις Ολυμπία, Σάρος, Παλικαράς. Ιταλικάλη, Λαβίν Κλίζα, Big Ben και ο Ζωροάστρης. Μις Ολυμπία is leading the race, followed by Σάρος, Μις Ολυμπία, followed by Σάρος, Παλικαράς, Γκάλι Γκάλι, Loving Lisa, Big Ben, and Zoroastris. Μις Ολυμπία, leading the race, followed by Σάρος, Παλικαράς, Γκάλι Γκάλι, Loving Lisa, Big Ben, and Zoroastris. Μις Ολυμπία, Σάρος, Μις Ολυμπία, Σάρος, Παλικαράς, Γκάλι Γκάλι, Loving Lisa, Big Ben, Ζωροάστρης. Loving Lisa still leads the race. Ξεκολουθεί η Μις Ολυμπία να οδηγεί. Σάρος πολύ κοντά, Παλικαράς. Ο Big Ben ανεβαίνει τώρα στη Ελλόδης στην τετάρτη θέση. Ενώ εξακολουθεί να οδηγεί η Μις Ολυμπία. Μις Ολυμπία και ο Big Ben συγκαλπάζει σχεδόν στο ίδιο ύψος. Ο Big Ben τώρα έχει αποσπαστεί και οδηγεί καθαρά, ενώ στην δεύτερη θέση θα μπορούσε να είναι η Μις Ολυμπία. Big Ben. Big Ben.
Και στη δεύτερη θέση στο μετάλλιο είναι τώρα ο Μπαλικαράς. Εξακολουθεί την Τουρκία. Και ο Μικρέν είναι ο αντιλονίκητος μεγάλος νικητής. Στη δεύτερη θέση είναι ο Μπαλικαράς, η Μισή Τουρκία, η Λάρη Κλίζα, η Καλή Καλή και η τελευταία. Και ο Πικ Πεν νικητής της πέπτης υποδρομίας της δεύτερης του All-Star Show με τον δικό μας τζάπιον, τον Κόκο Νικολάου, με δεύτερον τον Παλικαρά, στην τρίτη θέση την Miss Olympia και στην τέταρτη την Loving Lisa. Εδώ βλέπουμε τον Dr. Palman και τον Big Pen με χρόνον 2.16.03 με τον Κόκο Νικολάου. Πρώτη κυπριακή νίκη. Οι προπονητές του Πετρούτσος και Παπαϊωάννου. Η κυρία Παπαϊωάννου. Ο πάτερας τους γιατρούς Πάλμες, ενώ βλέπουμε τον κύριο Χαρίλαον Πάλμα να κατευθύνεται προς τον Big Pen, αγκαλιά με τον προπονητή του τον Παπαϊωάννου. Αρκετά χαρούμενος ο κύριος Πάλμας. Και ο Big Pen οδηγείται στον χώρο του ζυγιστηρίου. Έχει πληρώσει το απλούν 25 σέντ και το δίδυμο με τον Μπαλικαράν 60 σέντ. Και βλέπουμε τον Κόκο Νικολάου που ετοιμάζεται να τον ξυσελώσει. Στην δεύτερη θέση είναι ο Μπαλικαράς. Τρίτη είναι η Miss Olympia. Ο πίνακας αναβατών της 6ης υποδρομίας για καθαρόιμους ύπους πρώτης και δεύτερης κλάσης θα διαγωνιστούν στα 1600 μέτρα. Το επαθλό που σε λίγο θα ανοίγει στον Dr. Palman με τον αριθμό 5 ο Καρούμπας, 8 ο Λατίνος. Με τον αριθμό 2 ο Λάζαρος. Τρία ο Σέραν Νίβας. Έξι ο Ντάουνι Στρίτ. Εφτά η Περναντέτ. Έναν ο Μολόν Λαβέ. Τέσσερα ο Ερνέστο. Και βλέπουμε εδώ την απονομή του επάθλου από τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Στυλιανίδη της Ανωτάτης Υποδρομιακής Κύπρου, να απονέμει το επάθλο στον Δόκτωρα Πάλμα. Κοντά ο αναβάτης μας, ο Κόκος Νικολάου, δέχεται τα συγχαρητήρια του κυρίου Στυλιανίδη και ο Γενικός Διευθυντής της Λέσχης Υποδρομιών, ο κύριος Καζαμίας, τους βάζει όλους μαζί για μια αναμνηστική φωτογραφία με τον Κόκο να κρατάει το επάθλο. Και οι οδηγίες στους αναβάτες για την έκτη υποδρομία. Ernesto, Donny Fried, και μολόν λαβέ.
πάντα το τον εξτρίτα, μόνο λαβέ είναι κοντά του, παρού μας είναι τρίτος. Και να κάνει τη λόγη, βλέπω ο Σέρα Νίβας, στη τέταρτη θέση τώρα. Ενώ ο Τάουνιξ 3 το εξακολουθεί να οδηγεί, ο Παρούμπας. Παρούμπας είναι δεύτερος και ο Σέρα Νίβας στην τρίτη θέση. Τάουνιξ 3, Παρούμπας και ο Σέρα Νίβας, τελική ευθεία και Τάουνιξ 3, Παρούμπας και ο Σέρα Νίβας. Τάουνιξ 3, Παρούμπας και ο Σέρα Νίβας. Και ο Τάουνιξ 3 θα ακολουθεί να οδηγεί. Ο Παρούμπας είναι δεύτερος, ο Σέρα Νίβας είναι τρίτος. Ανεβαίνει δυνατά τώρα ο Σέρα Νίβας και ο Τάουνιξ 3 με τον Σέρα Νίβας θα συμπληρώσει το δίδυμο. Ενώ στην τρίτη θέση είναι ο Παρούμπας, ο Λατίνος, ο Μουλόλαβε. Τρίτη νικητής της έκτης υποδρομίας με δεύτερον τον Σέρα Νίβα, στην τρίτη θέση τον Καρούμπα και στην τέταρτη τον Λατίνο. Ακόμα μια νίκη από τον Βάσον Ευσταθίου. Ο Μόλον Λαδέ έχει κουτσάνει όπως και η Πέρναντέτ και βλέπουμε εδώ τον Ντάουνι Στρίτ με τον Βάσον Ευσταθίου με χρόνο 43-85. Ιδιοκτησία του κυρίου Κώστα Πι Ιωάννου. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Στέλιον της προπονήσεως Πανίκου Χατζή Παναή. Τον οποίο βλέπουμε τώρα εδώ. Και ο Ντάουνι Στρίτ οδηγείται στο χώρο του ζυγιστηρίου. Έχει πληρώσει το απλού 40 σεντ και το δίδυμο με τον Σέρα Νίβαν 60 σεντ. Εδώ βλέπουμε τον Βάσο που τον ξυζελώνει. Ο πίνακας αναβατών της 7ης και 3ης υποδρομίας για το All Star Show με τον αριθμό 6 η Καραμάνα. Έχει διαγραφεί ο Everest, η Συννεφούλα και η Ντιμαρία. Με τον αριθμό 1 ο Αντωνιόνι. Είναι το Εβαθλόν του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Δρομών Ήπων Κύπρου. Με τον αριθμό 9 η Μιζιάννα που παίρνει τη θέση της Ντιμαρίας. Ήταν εφεδρική η Μιζιάννα. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Περατήκαν για τον Αντωνιόνι με τον Σουίμπερ. Για την Καραμάναν ο Παράσχους, τον Δημητράκη Σακαλή με τον κύριο Σάντι. Ο Μάκης Νεοφύτου δίδει τις οδηγίες για την Μις Γιάνναν στο Μουρ. Τον αριθμό 5 η Ζαν Μαρι Πασκάλ. 7 η Compact. Για την Ζαν Μαρι Πασκάλ, ο Πίχατζη Βασίλη στο Γάμα Ιωάννου. Ο Πίλουκα για την Compact στον Τόμσον. Για τον Μπέικερ στον Ηλίαν Ανδρέου, ο κύριος Αναστασίου, τον οποίο βλέπουμε τώρα εδώ με τον αριθμό 3. Τροπή κάπως ο Αντωνιόνι. Κόμπατ, Αντωνιόνι, και τελευταίο είναι η Ζαν Μαρι Πασκάλ. Πάντοτε η Μιζιάννα ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Καραμάνα, ο Μπέικερ, στη δεύτερη θέση Κόμπατ, Αντωνιόνι και η Ζαν Μαρι Πασκάλ. Πάντοτε η Μιζιάννα οδηγεί ωραία τον όμιλο. Μιζιάννα is leading the race, Καραμάνα, Μπέικερ, Κόμπατ, Αντωνιόνι και Ζαν Μαρι Πασκάλ.
He's gonna steal the English race. Baker now is the second place. Viviana Baker and Antonioni. Viviana Baker and Antonioni gonna be very few dollars. Viviana Baker and Antonioni. Yeah, on the final level. Viviana Antonioni and Baker. Questa apertura stessa di Susanna Antonioni ha potuto essere di chi? Ho detto che ha potuto essere di chi? Che Antonioni ha le vede che ha sorti in adà? E non ho detto di quelli di Natale con Νικητής της 7ης και τελευταίας σημερινής υποδρομίας, photo finish με τον Αντωνιόνι, με χρόνο 1.44.30, κερδίζει ο Ηλίας Ανδρέου την πρώτη του νίκη στο All Star Show. Τον βλέπουμε εδώ με τον Baker, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Miss Γιάννα και στην τέταρτη η Jean-Marie Pascal. Ο ιδιοκτήτης του, ο κύριος Κώστας Αναστασίου. Ο προπονητής του, ο Άγης Χαραλάμπους. Και ο Μπέκερ οδηγείται στον χώρο του ζυγιστηρίου, έχει πληρώσει το απλούν 20 σέντ και το δίδυμο με τον Αντωνιόνι 25 σέντ. Εδώ βλέπουμε τον Ηλίαν, ο οποίος ετοιμάζεται να το ξυσελώσει. Όλοι αγωνιούν για το αποτέλεσμα, να βγει το photo finish. Και έχουμε στο σημερινό All Star Show νικητές τον Κόχρεϊ, τον Κόκο Νικολάου και τον Ηλίαν Ανδρέου. Δίπλα βλέπουμε τον Αντωνιόνι, τον οποίο ο Σουίμπερ έχει τρέξει αρκετά καλά, και το έπαθλον που θα νίκησε λίγο στον κύριο Αναστασίου, το βλέπουμε εδώ από τον κύριο Βατιλιώτη, μαζί με τον Ηλίαν Ανδρέου, τον προπονητή εκεί κοντά, τον Άγη Χαραλάμπους. Και με την απονομή του επάθλου έχει κλείσει η 12η υποδρομιακή συνάντηση της πρώτης ημέρας του All Star Show.